Με καθυστέρηση 5 ετών, πραγματοποιήθηκε επιτέλους η κλήρωση των 6 κατοικιών που είχαν μείνει αδιάθετες στο συγκρότημα των εργατικών κατοικιών Ανδραβίδας. Η κληρωτήδα ανέδειξε 6 τυχερούς που σε λίγες μέρες, αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πάρουν το κλειδί στο χέρι. Αρχικά είχαν κατατεθεί 18 αιτήσεις, ακυρώθηκαν 3 και τελικά έμειναν 15 δικαιούχοι για 6 σπίτια που παρέμειναν κενά επί 5 χρόνια. Τα σπίτια που κληρώθηκαν είναι από 86 έως 116 τετραγωνικά μέτρα. Κληρώσαμε τις 6 κατοικίες που είχαν μείνει στην Ανδραβίδα, στις εργατικές κατοικίες. Ήταν 15 δικαιούχοι και έτσι από τους 6, οι 4 είναι από την Ανδραβίδα, η μία κοπέλα είναι Ανδραβιδαία, είναι παντρεμένη στο Κάστρο και ένας ακόμα ήταν από τα Λαχενά. Να ευχηθούμε καλή διαμονή στους δικαιούχους που κέρδισαν. Οι άλλοι που δεν κέρδισαν, δυστυχώς, έτσι είναι η ζωή, υπάρχουν και τα ευχάριστα, κάποια άλλη φορά θα έχουμε. Τα 6 διαμερίσματα ρήμαζαν από τη φθορά του χρόνου, από την ώρα που ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έβαλε λουκέτο. Οι δικαιούχοι κατατάχθηκαν σε 2 κατηγορίες βάσει των ενσύμων και του εισοδήματος. Η κλήρωση έγινε στο Δημαρχείο της Ανδραβίδας, παρουσία της Επιτροπής του ΟΑΕΔ, νομικού εκπροσώπου και της προϊσταμένης Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΟΑΕΔ, κυρίας Μαρίνου Ειρήνης. 2 παιδάκια έχω. Ηλικίες 16 και 13. Μένατε πάντα στο ενίκιο, έτσι. Πάντα, πάντα. Πώς αισθανθήκατε σήμερα? Πολύ χαρούμενη, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Ήταν ένα όνειρο ζωής αυτό για μένα. Να φύγω από τα ενίκια, να αποκτήσω το δικό μου σπίτι. Δεν είχατε ποτέ σπίτι, πάντα στο ενίκιο. Ναι. Και αφήνετε το ενίκιο. Πάμε εκεί να μαζευτούμε όλοι οι γη τώρα. Χορεύουμε μέρα νύχτα. Το επόμενο βήμα είναι να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και είχαν αναφέρει στην αίτησή τους οι δικαιούχοι, ώστε να ελεγχθούν αυτά και να πάρουν τα κλειδιά στο χέρι προκειμένου να μείνουν.